πώς είναι στο ανθρώπινο σώμα μετά την έξοδο της ψυχής χρειάζεται φροντίδα και τιμή. Γιατί η Εκκλησία μας έχει ντοκουμέντα που τελεί και κηδείες και μνημόσυνα. Αυτή την απόδειξη, αυτό το ντοκουμέντο θα μας το δώσει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και όσοι κίδεψαν το σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό λοιπόν μικρά αποσπάσματα έχω από αυτό το βιβλίο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού που θα μας δώσουν να καταλάβουμε, θα μας διαφωτίσουν γύρω από τα θέματα αυτά. Ποιες τιμές τις έκανε τότε αυτός, ο Κύριος της Παναγίας, που έβαλε τον νόμο να τιμούμε αυτούς που μας γέννησαν. Κατά πρώτον, αυτούς που είχαν σκορπιστεί σε κάθε γωνιά της γης για το ψάρεμα των ανθρώπων, τους Αγίους Αποστόλους δηλαδή, με τις πολυαρμονικές και διάφορες γλώσσες του Αγίου Πνεύματος και με το δίκτυο του Λόγου εκμαλώτησαν τους ανθρώπους από το βυθό της πλάνης για να τους φέρουν στο πνευματικό και πουράνιο τραπέζι του μυστικού δείπνου της Ιεράς Πανθεσίας των πνευματικών γάμων του Ουρανίου Νυφίου, στους οποίους είχε δώσει ο Κύριος λαμπρή μεγαλοπρέπεια με προσταγή, οι ψαράδες του κόσμου με προσταγή θεία σαν κάποιο δείχτη ή σύννεφο, τους έκανε από τα πέρατα της γης να βιαστούν να έρθουν στα Ιεροσόλυμα σπρώγνοντας και συναθλίζοντάς τους σαν κάποιους αετούς. Γιατί ο Χριστός η αλήθεια είπε: όπου υπάρχει νεκρό σώμα, εκεί θα συναχθούν και οι αετοί. Και μολονότι αυτός ο λόγος έχει υποθεί από αυτόν που τον είπε για την ίδια τη Δευτέρα και λαμπρή παρουσία του, όμως ταιριάζει και εδώ, γιατί οι Άγιοι Απόστολοι με την προσταγή του από τα πέρατα της Οικουμένης πέταξαν σαν αετοί στο Άγιο Σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ήταν λοιπόν κοντά της όσοι τον είδαν με τα μάτια τους και έγιναν κήρυκες του λόγου του για να υπηρετήσουν από χρέος και τη μητέρα του και να πάρουν από αυτή την ευλογία της κληρονομιά, πλούσια και πολύτιμη. Γιατί ποιος αμφιβάλλει πως αυτή η Παναγία δηλαδή είναι η πηγή της ευλογίας και η ανάβληση όλων των αγαθών. Ήταν μαζί τους και οι ακόλουθοί τους, οι διάδοχοί τους, δηλαδή οι διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων ήταν μαζί, ένα αέρα είχαν μεταφερθεί για να μοιραστούν με αυτούς τις φροντίδες και για να πάρουν μερίδιο στην ευλογία της Παναγίας. Γιατί εκείνον που είναι κοινός ο κόπος είναι κοινά και τα κέρδη. Ήταν εκεί όλη η κοινότητα των εκλεκτών του Θεού της Ιερουσαλήμ. Έπρεπε όμως να είναι παρόντες και οι κορυφαίοι από τους παλαιούς δικαίους και προφήτες για να πάρουν μέρος στην ιερή αυτή φρουρά. Όσοι δηλαδή προανήγγυλαν τη σωματική και φιλάνθρωπη γέννηση από αυτήν την Παναγία του Θείου Λόγου. Αλλά ούτε των αγκαίρων η σύναξη ήταν αμέτωχη, αφού υπάκουσαν στη θέλησή του, με τη θέλησή του στο βασιλιά, το Χριστό δηλαδή. Σύμφωνα με αυτό και αντάξια με τη τιμητική σε αυτόν υπηρεσία έπρεπε να παρευρεθούν και στην τιμητική φρουρά της κατασάρκα μητέρας του, που είναι αληθινά πανόρβια και τρισμακάρια και που ξεχωρίζει από όλες τις γενιές και απόλυτη κτήση.
σε αυτήν παραστέκονταν όλοι, καθώς την έρουζε το φως, στο φως, η πελώρια φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Και εκείνη πάλι, με την εκπεμπόμενη ακτινοβολία της, καταφώτιζε εκείνους που την κοίταζαν με καθαρό το νεαρό μάτι. Το τονίζει εδώ ο Άγιος. Με συστολή και φόβο και ασίγαστο πόθο. Γιατί δεν υπάρχει κανένα όν που να μην το έχει αυτό στη φύση του, παρά ένα με κεφαλαίο μονάχα. Κανένα δηλαδή από τα όντα που υπερέχει κατά τη φύση και δεν συγκρίνεται με κανένα, δεν κατεβαίνει, αλλά και όταν κατεβαίνει προς όλα και τα ευεργετεί. Έπειτα δεν δέχεται καμία αντιπροσφορά από μέρους τους. Εδώ, στη σύναξη αυτή, εμπνευσμένοι λόγοι από το Θεό και υπομένοι από το Θεό. Εδώ ύμνοι για την έξοδο της Παναγίας, όπως θέλει ο Θεός. Τότε, λοιπόν, και οι προπάτορες του ανθρωπίνου γένους, ο Αδάμ και η Εύα, με πρόσωπο που έλαμε, διαλαλούσαν τη χαρά τους. «Εσύ, κόρη Μακαρία, έσβησες τις ποινές της παράβασής μας. Εσύ, αν και κληρονόμησες από το φαρτό σώμα μας, το φθαρμα σώμα, κυοφόρησες το φόρεμα της αθαρσίας. Εσύ άρπαξες από την οσφή μας, από τη μέση μας δηλαδή, τη ζωή και μας αντιδόρησες τη μακαριότητα. Έδιωξες πόνους, έσπασες τα δεσμά του θανάτου, αποκατέστησες την πρωταρχική κατοικία μας. Κλείσαμε εμείς τον παράδεισο, εσύ άνοιξες διάπλατα το δρόμο για το δέντρο της ζωής. Από το καλά που είχαμε εμείς, φέραμε την οδύνη, ενώ με σένα από τα λυπηρά επανήλθαμε στα καλύτερα. Και πώς να γευτείς το θάνατο η άσπηλη εσύ?» Επικροτούσε όλα αυτά ο χορός όλων των Αγίων Προφητών, λέγοντας: «Εσύ εκπλήρωσες προφητείες μας. Εσύ μας έφερες τη χαρά που περιμέναμε και χάρη σε σένα λυθήκαμε τα δεσμά του θανάτου. Έλα σε μας, Θεή και θησαυρέ και πηγή της ζωής. Έλα που σε ποθούμε. Συ που τον πόθο μας εκπλήρωσες, αλλά την τραβούσε από την άλλη με λόγους όχι πιο αδύναμους το πλήθος των Αγίων που παρέστηκαν ακόμα σωματικά, λέγοντας: «Μείνε μαζί μας εσύ παρηγοριά, το μόνο στήριγμά μας πάνω στη γη. Μη μας αφήσεις ορφανούς, εμάς που αγωνιζόμαστε για την αγάπη του Υιού σου, εσύ η μητέρα του. Άσε έχουμε στους πόνους μας ανάσα και δρόσημα στους υδρότες μας». Τέτοια περίπου λόγια νομίζω πως απίφθηναν στην ευλογημένη Παρθένο οι Απόστολοι με όλο το πλήρμα της Εκκλησίας, επειδή όμως έβλεπα τη μητέρα του Θεού να τρέχει προς τη θανή της και αυτή να επιθυμεί, άργησαν τους εξώδιους ύμνους γεμάτοι από θεία χάρη, δαγίζοντας το στόμα τους στο Άγιο Πνεύμα, εγκαταλείποντας το σώμα, επιθυμώντας να συνοδεύσουν τη μητέρα του Θεού στην εκδημία της και με δύναμη του πόθου αναχωρώντας όσο πριν γίνεται από αυτήν. Έπειτα νομίζω, τότε είχαν πραχθεί κάποια σύμφωνα ακόλουθα με αυτά, ο ερχομός του βασιλιά Κυρίου σε εκείνη που τον γέννησε, για να δεχτεί στα θεία και άγρατα χέρια του τη ιερή ψυχή της, την καθαρή και άσπινη, και εκείνη θα του είπε φυσικά τα εξής. Η Παναγία την ώρα που θα έφυγε από τον κόσμο, είπε: «Στα χέρια σου αφήνω, παιδί μου, το πνεύμα μου. Θέξε την ψυχή μου που αγαπάς και που τη φύλαξες σαν κυλίδο του. Σε σένα παραδίδω το σώμα μου και όχι στη γη. Φύλαξε το απείραχτο, αυτού που ευδόκησες να το κάνεις κατοικητήριό σου, και αφού γεννήθηκες, με φύλαξε Παρθένο. Φέρε σε μένα την κατοικία σου, ώστε όπου είσαι εσύ το γέννημα των σπλάγνων μου, να μείνω μαζί σου κι εγώ. Γιατί βιάζομαι να έρθω σε σένα που ήρθε σε μένα, χωρίς να χωριστείς από τον πατέρα σου. Εσύ στα παιδιά μου που με χαρά αδερφούς σου τους ονόμασες, έγινες παρηγοριά της αναχώρησής μου και πρόσθεσε ευλογία πάνω στην ευλογία τους, τα χέρια μου επιθέτοντας στο κεφάλι τους». Και ο Κύριος είπε στη μητέρα του:
Έλα, ευλογημένη μητέρα μου, να αναβαφθείς κοντά μου. Σήκω, έλα, σύ συντροφός μου, η πιο όμορφη στις γυναίκες, ο χειμώνας πέρασε πια, έφτασε ο καιρός του θερισμού. Είσαι όμορφη σύντροφέ μου και ψεγάδι δεν βρίσκεται πάνω σου. Η ευωδιά από τα μοίρα σου όλα τα μυρωδικά ξεπερνά. Και γίνεται τότε, όπως νομίζω εγώ, συνέβη και τότε κάποια ταραχή των στοιχείων και μεταβολή, φωνές και κρότη και γδούπι και ύμνη, επάξιοι των αγγέλων που προέτρεχαν και πήγαιναν μαζί και ακολουθούσαν, από τους οποίους άλλοι αποτελούσαν τη φρουρά της αμόμητης Παναγίας της ψυχής, που ανέβαιναν και αυτοί μαζί της, καθώς ανέβαινε και αυτοί στους ουρανούς, ώσπου έβαλαν τη βασίλισσα κοντά στο θρόνο το βασιλικό, και άλλοι περικύκλωναν το θείο και άγιον σώμα και τους αγγελικούς ύμνους υμνούσαν τη μητέρα του Θεού. Και τι έκαναν όσοι στέκονταν κοντά στο πανάγιο και πανιέρο σώμα? Με φόβο και πόθο και με δάκρυα χαράς, αφού περιστήχησαν το θεϊκό και τις μακάριες σώμα, το αγκάλιασαν, το ασπάζονταν, κάθε μέλος τα κουμπούσαν επάνω τους, γεμίζοντάς το από το άγγιγμά του με αγιασμό και ευλογία. Ο αθέρας, ο αέρας και ο ουρανός αγιάζονταν με το πέταγμα της ψυχής Παναγίας από τη γη προς τα άνω, και πάλι με τον ταφιασμό του σώματος. Αλλούτε η φύση του νερού έμεινε άμυρη από την ευλογία, γιατί τη λούσουν με καθαρό νερό που δεν έπλυνε εκείνη, αλλά πολύ περισσότερο αγνιζόταν αυτό το ίδιο το νερό. Έτσι έμπαινε σε λειτουργία η ακοή των κοφών, στερενόταν τα πόδια των κουτσών, διορθωνόταν τον τυφλόν η όραση και των αμαρτωλών που προέρχονταν με πίστη, σκίζονταν τα χειρόγραφα τα παλιά. Για να μην σας κουράζω, θα καταλήξω. Έχουμε να επί εντολή να ακολουθούμε την Ιερά Παράδοση, η οποία λέει τα σώματα των δνητών, τα δικά μας σώματα, όταν η ψυχή τα αφήνει, πρέπει να τιμώνται με τις ανάλογες τιμές που η Εκκλησία έχει ορίσει, με προσευχές, με λεμοσύνες, με μνημόσυνα, ώστε και αυτά να τύχουν ανάλογα, ανάλογα, όχι σαν την Παναγία, της τιμής που ο Κύριος έχει ορίσει για μας τους ανθρώπους. Αμήν. Με τα πόρτε ο πίστεως και αγάπη.